Μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει τα πάντα. Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε δασική έκταση κοντά στο λουτρόπυργο της Νέας Περάμου. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική. Η φωτιά λόγω των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή πήρε γρήγορα διαστάσεις. Το σπίτι μου είναι ακριβώς εδώ πίσω και ξαφνικά καπνός, βγαίνουμε έξω και εγώ όταν είχε 2-3 εστίες στο βουνό και σκάγανε γαζάκια, σκάγανε, δεν ξέρω τι ήτανε, μπαμ μπαμ μπαμ. Και έπιασε όλο το βουνό αυτό, το όρος πατέρα. Η φωτιά πλησίαζε απειλητικά. Με τους ανέμους να αλλάζουν κατεύθυνση στις 12:25 στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Άνω Βλυχάδας να εκενώσουν προληπτικά την περιοχή προς Μέγαρα. Είδαμε τη φωτιά που έχει φτάσει μέχρι εδώ πέρα και ήρθα να δω τώρα εδώ τι γίνεται στο σπίτι εδώ πέρα. Μερικοί φύγανε γιατί φοβηθήκανε τους καπνούς. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχνονται επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Απίστευτο. Το αεροπλάνο έπεσε μέσα στη θάλασσα. Λίγο μετά, λουόμενοι από κοντινή παραλία παρακολουθούν σαστισμένοι ένα θρίλερ να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους. Αεροσκάφος της πυροσβεστικής, τύπου Air Tractor, που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης, βυθίζεται ύστερα από αναγκαστική προς θαλάσσωση λόγω πιθανής βλάβης την ώρα του ανεφοδιασμού στη Σαλαμίνα. Οι δύο πιλότοι, ένας Έλληνας και ένας Καναδός, γλιτώνουν την τελευταία στιγμή. Ένας βαρκάρης τους περισυνέλεξε και στη συνέχεια με σκάφος του λιμενικού βγήκαν στη στεριά. Λόγω της μεγάλης φωτιάς, έκλεισε για περίπου 2 ώρες η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Διοδίων της Ελευσίνας, καθώς και η Επαρχιακή Οδός Μεγάρων Περαχώρας στο ρεύμα προς την Κόρινθο, δημιουργώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο. Η Μέρη Γίγου με την κάμερα του Όπεν βρέθηκε στο σημείο 0 από όπου ξέσπασε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων στο Λουτρόπυργο, η φωτιά ξεκίνησε από το βουνό πίσω μου. Όπως λένε, ακούσαν απανωτές εκρήξεις. Η φωτιά ξεκίνησε από εκείνο το σημείο, ανέβηκε πάνω με μεγάλη ταχύτητα και οι εκρήξεις επαναλαμβανόντουσαν με λάμψη. Καμιά δεκαριά συνολικά εκρήξεις ακούσαμε. Στόχος των πυροσβεστών ήταν η φωτιά να μην περάσει από την κορυφογραμμή στο όρος Πατέρα, μια περιοχή με πυκνό δάσος. Η φωτιά πήρε διαστάσεις προς το κορυφογραμμή απάνω στο βουνό που είναι και τα όρια του Δήμου μας με το Δήμο Μάνδρας Ειδηλίας. Την πιάσανε τη φωτιά. Η φωτιά οριοθετήθηκε το απόγευμα. Οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο για τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων.